έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο και έχουν ανακοινωθεί στο τμήμα 7 συνολικά προτάσεις βουλευτών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Οι προτάσεις αυτές έχουν καταχωριστεί στα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στη χθεσινή συνεδρίαση αποφάσισε, επειδή η ολομέλεια του σώματος δεν είναι παρούσα, να τεθεί στο τμήμα το ζήτημα της παραδεχτής υποβολής των παραπάνω προτάσεων και ειδικότερα. Εάν η υποβολή αυτών συνιστά παραδεχτή υποβολή προτάσεων των 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, για ψηφισμένο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφιον Β του Συντάγματος 116 του Κανονισμού της Βουλής. Η συζήτηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού της Βουλής και ο χρόνος ομιλίας προτείνω να οριστούν τα 5 λεπτά, με ανοχή προφανώς, 5 λεπτά για όλους. Επί του ζητήματος αυτού του χρόνου υπάρχει διαφωνία ή συμφωνούμε όλοι? Συμφωνούμε. Επομένως, όποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο θα εγγραφεί και όσοι συνάδελφοι εγγραφούν θα μιλήσουν, στο τέλος θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Λοιπόν, κύριε Ψυχάρη, έχετε το λόγο.